Λοιπόν, εδώ και περίπου 1,5 μήνα τρέχει η εφαρμογή της ΔΕΗ Αμεσίνης για κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι δημότες του Δήμου Μεσίνης. Είναι μια εφαρμογή πρωτοποριακή για το Δήμο. Αξιοποιήσαμε τις σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου οι δημότες μας πολύ εύκολα να μπορούν να εξυπηρετηθούν χωρίς πολλές φορές να χρειάζεται και η παρουσία τους στην επιχείρηση. Τι κάνεις εκεί? Στην εφαρμογή, ναι, και με κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, κάποια συγκεκριμένα βήματα, ναι, πληρώνουν το λογαριασμό τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ακόμα και το βράδυ, το Σαββατοκύριακο, οποτεδήποτε. Ναι. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Κατεβάζουμε την εφαρμογή από το Play Store της Google, που βρίσκεται η εφαρμογή. Και ξεκινώντας, όταν την κατεβάσει κάποιος στην εφαρμογή, βλέπει τρία πράγματα. Το πρώτο είναι αναφορά προβλήματος, το δεύτερο είναι λογαριασμός και το τρίτο εξυπηρέτηση. Ας πάρουμε την αναφορά προβλήματος. Σε αυτή τη φάση μπορεί ο καταναλωτής, οπουδήποτε και να βρίσκεται, να μας στείλει μια φωτογραφία με το πρόβλημα που υπάρχει και στο χάρτη, έρχεται σε εμάς στο χάρτη το σημείο της βλάβης και μπορούμε άμεσα να επεμβαίνουμε ενημερωνοντάς τον ταυτόχρονα για την επίλυση του προβλήματός του. Δηλαδή η ΔΕΙΑΜ άμεσα λαμβάνει το αίτημα και ανταποκρίνεται, ναι, μετά από πόσο χρόνο? Άμεσα γίνεται και η ανταπόκριση ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος. Στο σημείο αυτό να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι ας φανταστούμε ότι πριν λίγο διάστημα έπρεπε κάποιος, προκειμένου να δώσει τη βλάβη, να ενημερώσει τον πρόεδρο, ο οποίος πρόεδρος έπρεπε να βρει τον τοπικό υδραυλικό. Φανταστείτε σε τι σημείο, γιατί εξέλιξη μιλάμε, σε πραγματικό χρόνο η βλάβη να έρχεται στα γραφεία της επιχείρησης. Μηδενίζεται όλη η γραφειοκρατία. Έτσι. Το δεύτερο στοιχείο της εφαρμογής είναι ο λογαριασμός. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα στην εφαρμογή, να κατεβάσει το λογαριασμό του, τον τελευταίο λογαριασμό του, ο οποίος είναι ανεβασμένος στην εφαρμογή, και μπορεί online να εξοφλήσει με διάφορους τρόπους το λογαριασμό του. Συνεργάζεστε με όλες τις τράπεζες? Συνεργαζόμαστε με όλες τις τράπεζες μέσω Δίας. Σε λίγο θα υπάρχει και το e-POS, το οποίο σε λίγο διάστημα θα τρέξει, στο οποίο θα μπορεί και με αυτόν τον τρόπο να εξοφλεί το λογαριασμό του. Και το τρίτο βασικό στοιχείο της εφαρμογής είναι η εξυπηρέτηση. Μπορεί κάποιος να μπει να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του. Θα υπάρχει σε λίγο διάστημα η δυνατότητα να ενημερώνουμε απευθείας και εμείς τους καταναλωτές για τυχόν βλάβες ή οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιάζεται στα δίκτυά μας. Να τους ενημερώνετε στα κινητά. Να τους ενημερώνουμε στα κινητά, να τους έρχεται μήνυμα, όποιος έχει κατεβάσει την εφαρμογή και ενεργεί, να του έρχεται μήνυμα σε πραγματικό χρόνο ότι σε περίπτωση που υπάρχει μια διακοπή, ναι, υπάρχει μια διακοπή ή κάποιος άλλος λόγος, μπορεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος στο δίκτυο και αυτά, προκειμένου να τον ενημερώσουμε για... Πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι η εφαρμογή αυτή, όπως είπα και πριν, είναι πρωτοποριακή για το Δήμο. Να πω ότι αντίστοιχες ανάλογες εφαρμογές έχει η ΕΙΔΑΠ, η ΕΙΑΘ. Αντιλαμβανόμαστε για τι πράγμα μιλάμε. Υπάρχει ανταπόκριση στον κόσμο? Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Ήδη έχουμε αρχίσει και δεχόμαστε τις πρώτες βλάβες από Android κινητά. Και το επόμενο βήμα είναι να προχωρήσουμε και στα iPhone και σε άλλα τεχνολογικά εργαλεία, προκειμένου να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τους δημότες μας. Θα μας δείξετε, ναι, πώς γίνεται? Βεβαίως. Η διαδικασία. Λοιπόν, όπως είπαμε, κατεβάζουμε την εφαρμογή στο κινητό μας. Βλέπουμε, αυτή είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει κάποιος κατεβάζοντας την εφαρμογή, το λογότυπο της επιχείρησης, αναφορά προβλήματος, λογαριασμός, εξυπηρέτηση και φυσικά υπάρχουν και οδηγίες, προκειμένου αν κάποιος αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα,
να τον οδηγήσει βήμα προς βήμα. Πατάμε το πρώτο αναφορά προβλήματος. Εδώ σου βγάζει μια εικόνα που λέει βγάλτε φωτογραφία ή υπάρχουσα φωτογραφία. Μπορείς, είναι αυτό που βλέπουμε στον υπολογιστή. Ναι, είναι αυτό που βλέπουμε στον υπολογιστή. Λοιπόν, φωτογραφία προβλήματος, ναι, είναι αυτό που μας έρχεται στο το σημείο του χάρτη με το πρόβλημα. Οπότε σας γνωρίζετε ακριβώς. Ακριβώς το σημείο, ακριβώς το σημείο γίνεται η χρήση GPS και αυτομάτως μας έρχεται το σημείο της βλάβης. Υπάρχει και κωδικοποίηση των βλαβών ώστε να μας οδηγήσει κάποιος ακριβώς για το είδος της βλάβης, αν είναι σπασμένος αγωγός ή υπάρχει πρόβλημα με φρεάτιο βριονιδάτων, το είδος δηλαδή του προβλήματος. Είναι αυτόματα από το σύστημα. Όχι, υπάρχει μέσα, υπάρχουν επιλογές στο λογισμικό, στο οποίο επιλέγεις βλάβη ίδρυψης, βλάβη ομβρίων κτλ. Ωραία. Προχωράμε. Πάμε στο λογαριασμό. Ο λογαριασμός υπάρχει, βάζεις τον κωδικό πελάτη και τον αριθμό του μετρητή και κάνοντας αναζήτηση σου βγάζει τον τρέχον ή τον παλαιότερο λογαριασμό ανάλογα με τι θέλεις. Και υπάρχει το ιστορικό λογαριασμό, μπορεί να δει κανείς και παλιότερους. Και παλιότερους λογαριασμούς και στη συνέχεια υπάρχουν διάφοροι τρόποι, μέσω Δίας, μέσω ΙΠΟΣ, εντάξει, τα ΕΛΤΑ και στη ΤΕΙΑΜ είναι οι τρόποι που έχουμε. Στη συνέχεια πάμε στην εξυπηρέτηση. Έχουμε λοιπόν εδώ με τις τράπεζες που είμαστε συμβεβλημένοι με τη μέσω Δίας και αυτά. Στη συνέχεια πάμε στην επικαιροποίηση στοιχείων. Εδώ λοιπόν στην εξυπηρέτηση των καταναλωτών υπάρχει η επικαιροποίηση, η δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων από τους καταναλωτές μας. Σημαίνει ότι αν αλλάξει κάποιο από τα στοιχεία μπορεί άμεσα ο κάθε καταναλωτής να τα επικαιροποιήσει και αυτομάτως έρχεται σε εμάς και γίνεται αυτόματα η ενημέρωση των αρχείων μας και διεύθυνση, ενοικιαστής, οτιδήποτε. Η επικοινωνία επίσης που είπαμε είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι, έτσι. Φανταστείτε ότι σε πραγματικό χρόνο θα μπορούμε και εμείς να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας και οι πελάτες με εμάς σε πραγματικό χρόνο. Και υπάρχουν και οι οδηγίες, που μπορεί ο κάθε καταναλωτής να ανατρέξει σε περίπτωση που αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Και να πούμε και το μήνυμα ποιο είναι πάντα. Το μήνυμα είναι σώσε το μέλλον σταγόνα σταγόνα.